«Οι ηρωίδες μου», μια σειρά podcast της Μαρίας Αμανατίδου. Γεια σας, γεια σας και καλώς ήλθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Οι ηρωίδες μου» που υλοποιείται με την ευγενική χορηγία της Μευγάλ. Σήμερα έχω καλεσμένη μου μια γυναίκα την οποία τη γνώρισα μόλις χθες και κανονικά θα πρέπει να αλλάξω και τον τίτλο του podcast για χάρη τη, και να μην το λέω άλλο «My Heroines», να το λέω «V for Vanessa». <laughs> Καλώ ήλθε, Βανέσσα Αρχοντίδου. Καλώ βρήκα. Ευτυχώ ε, που δεν το λέμε before vendetta. Θα μπορούσε. <laughs> for Victory. For Victory. <laughs> for victory. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε κάθε επεισόδιο, όλε οι καλεσμένε παίρνουν λίγο χρόνο για να αυτοσυστηθούν. Οπότε σου δίνω το χρόνο για να μα μιλήσει λίγο για τον εαυτό σου. Ποια είσαι. Ε, ναι, δεν, έχω πάρα πολλά πράγματα να πω για τον εαυτό μου, οπότε αν είναι θα με κόψεις πριν περάσει το 20 λεπτό. Okay. <laughs> λοιπόν, είμαι η Βανέσα, ε, είμαι σύμβουλος επικοινωνίας, ε, το επάγγελμά μου είναι αυτό. Ε, είμαι μητέρα δύο παιδιών, είμαι πρέσβηρο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Ο περισσότερος κόσμος όμως με γνωρίζει ως αρπινίστρια, που σημαίνει ορειβάτη ψηλών υψομέτρων, γιατί ήμουν μέλος της πρώτης ελληνικής γυναικείας ομάδας που ανέβηκε στην κορυφή του Everest και νομίζω ότι πλέον έχω αναλάβει αυτό το, το ρόλο της γυναίκας των βουνών δηλαδή η γυναίκα που πήρε τα βουνά και νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι είναι και το βασικό χαρακτηριστικό μου γιατί σε, όλα τα, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μου νομίζω ότι έχω την τρίλα του βουνού <laughs> Τα πήρες τα βουνά αλλά επέστρεψες ναι. και, και δεν πήρες μόνο ένα βουνό δηλαδή πήρα ας πούμε το Εύερεστ Όσο να πει, είναι το Εύερεστ. Εσύ πήρε και όλα τα βουνά. Κοίτα. Δεν άφησε και κανένα. Ε, τα πράγματα γίνονται σταδιακά στη ζωή μα. Οπότε και εγώ ξεκίνησα την ορειβασία το 2004, το Ολυμπιακό έτο 2004. Mm -hmm. ε, ήμουνα σε μια πολυεθνική εταιρεία, δούλευα ω στέλεχο είχα πάρα πολύ άγχος. Ξεκίνησα έτσι να έχω μια επαφή με την ορειβασία. Είδα ότι αυτό. Δημιουργούσε μια αποσυμπίεση, Όπως γενικά η επαφή με τη φύση σου δημιουργεί μια αποσυμπίεση. Και θεώρησε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο, αν το έχω σαν χόμπι, θα με βοηθάει στην προσωπική μου ζωή να είμαι πιο ισορροπημένη. Mm -hmm. Γιατί σίγουρα το work-life balance είναι κάτι που το συζητάμε πολύ και το θέλουμε, αλλά πώ θα το βρει το balance όταν στο μυαλό σου έχει συνέχεια τη δουλειά, ε, όπω ένα workaholic εγώ καιρό, πώ και εγώ. Ξεκίνησε να, έτσι. Εντάξει, και πω. εγώ είμαι ένα workaholic εχθέ, μην νομίζει. <laughs> <laughs> Όλα τα ζώα έχουν λοιπόν αυτό. <laughs> Όλοι το έχουν το workaholic. Βασικά νομίζω ότι το έχουν οι περισσότερε γυναίκε το workaholic. Και γενικά έχουμε μπει λίγο και σε, μία, ε, σε ένα trip του να, να, θέλουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε και λίγο superwoman. Εγώ νομίζω ότι ένα από τα έτσι, βαθιά πατριαρχικά ε, καρφιά που ζούμε είναι αυτό που οι ίδιες δημιουργήσαμε. Που θέλουμε να αυτοαποκαλούμαστε σούπερ γυναίκε, και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Και... Όχι ότι δεν μπορούμε. Προφανώ και μπορούμε, αλλά καλό είναι να κάνουμε και επιλογέ τελικά. Πολύ σωστό. Και, υπάρχει, και να δείχνουμε την ευθεία μα Υπάρχει, υπάρχει Συνήθω αυτό το fear of missing out τι περισσότερε φορέ, το οποίο το έχω αναγνωρίσει και εγώ στον εαυτό μου. Οπότε ε, μπορώ να σου πω ότι ναι, ξεκίνησα έτσι για αποσυμπίεση το βουνό. Μετά ε, είδα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα είναι στοιχείο του χαρακτήρα μου. Ε, δηλαδή. Χωρί να έχω τη δυνατότητα να ξέρω αν το έκανα από μικρή, αν αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα το ακολουθούσα και δεν θα πήγαινα ποτέ στην κατεύθυνση του μάρκετινγκ. Αλλά τη στιγμή που πήγα στο βουνό, κατάλαβα ότι αυτό είναι το σημείο το οποίο αισθάνομαι ελεύθερη και αισθάνομαι πραγματικά η Βανέσα. Βανέσα, θε να, να σου πω κάτι. Ε, εγώ μεγαλύσω με έναν μπαμπά ο οποίο λάτρευε το βουνό. Και όταν όλα τα άλλα κοριτσάκια οι μπαμπάδε του θα πηγαίνανε. Βόλτα, ξέρεις, Κυριακάτικη σε πολύ συγκεκριμένα μέρη. Εμάς ο μπαμπάς μας, μας πήγαινε βόλτα στο βουνό. Στο κοντινό βουνό βέβαια που ήταν ή τα Πιέρια Όρη ή ο Όλυμπος. Ε, και νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω λίγο το τι είναι αυτό που μπορεί να μαγεύσει έναν άνθρωπο ε, στο βουνό. Αλλά είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση που έχω εγώ για το βουνό... Ε, που, εντάξει, το πιο ψηλό βουνό που έχω ανέβει με τα, με τα κόπων και βασάνων ήταν ο Όλυμπος, που ήταν ένα κατόρθωμα, κατόρθωμα πραγματικά, ε, με οδηγό φυσικά πάντα, γιατί πρέπει πάντα να προσέχουμε την ασφάλειά μας. Και είναι τελείως διαφορετικό το να κατακτάς κορυφές σαν αυτές που κατέκτησες εσύ. Δηλαδή, νιώθω ότι η διαφορά του μεγέθους και της... Ε, η ε, δονής που μπορεί να νιώθει κα, κανείς αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη είναι τελείως διαφορετική όλα ε, μπορείς να πεις ότι είναι μια Πρόοδος. Τώρα, αν είναι γεωμετρική πρόοδο ή όχι, πάντω είναι μια πρόοδο. Οπότε και εγώ ξεκίνησα από τον Όλυμπο, επειδή ανέφερε τον Όλυμπο. Δηλαδή, το μεγαλύτερό μου κατόρθωμα ήταν την πρώτη, την πρώτη χρονιά εκεί που πήγα στον Ορειβατικό Σύλλογο που ε, το τελευταίο μα ταξίδι τη σεζόν ήταν να ανέβουμε στον Όλυμπο. Και θυμάμαι και... τότε ότι το είχα ανέβει πρέπει να ήταν 8,5 ώρε. Γιατί εννοείται ότι ήμουνα του Σαββατοκύριακου ορειβάτη, δεν έκανα καθόλου κάποια προπόνηση στο ενδιάμεσο. Θεώρησα λοιπόν ότι είναι το μεγαλύτερό μου κατόρθωμα. Ε, αλλά σιγά σιγά αυτό που σου λέω το σταδιακό ε, έρχεται μέσα στη ζωή σου και ε, ε, οριμάζει με τα χρόνια. Οπότε μετά ε, έβαλα και τον άντρα μου όταν παντρευτήκαμε σε αυτό το τρυπάκι και πηγαίναμε μαζί. Γιατί ε, ξέρει, οι φίλοι και οι παρέες είναι που σε παρασύρουν. Κάναμε μαζί μετά μια σχολή ορειβασία και αναρρίχηση. Πηγαίναμε τα καλοκαίρια μα σε ορεινού προορισμού που μπορεί ε, να ήταν στην αρχή μία κορυφή στις Άλπεις. Μετά ήταν ένα τρέκ στο base camp του Everest. Αλλά γενικά σιγά-σιγά ανέβαινε το υψόμετρο. Μέχρι τη στιγμή που αποφάσισα και αυτό ήταν κάπως έτσι μια διαδικασία που τη σκέφτηκα χωρίς να την πω σε κανέναν. Δηλαδή ήθελα να ανέβω στο Everest από την αρχή, αλλά θεώρησα ότι το να το πω και να το εξτομίσω να και να ακουστεί θα ήταν κάτι παλαβό για τους γύρω μου. Μάλιστα Εντάξει, το είπα κάπου έτσι, λίγο δειλά και όντω ακούστηκε παλαβό και δεν το ξανάπα. Και είπα να το κάνω σταδιακά. Δηλαδή να βάλω στόχο να ανέβω σε 7 υψηλότερε κορυφέ των υπήρων του κόσμου. Και αν α πούμε το νούμερο 1, το νούμερο 2, το νούμερο 3 πήγαινε καλά, μετά θα μπορούσα να μιλήσω και για το Εύερεστ. Πώ ήταν αυτό, Το Εύερεστ. <laughs> το Εύερεστ ήταν μία από τι. Συγκλονιστικότερε εμπειρίε τη ζωή μου σε δύο επίπεδα, και σε πνευματικό και σε σωματικό. Το σωματικό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το αναλύσω, γιατί ένα άνθρωπο που δεν είναι επαγγελματία αθλητή χρειάζεται να χτίσει αρκετά την φυσική του κατάσταση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε κάτι τέτοιο. Και το, το να το κάνει αυτό όταν έχει δουλειά, όταν έχει δύο παιδιά, όταν έχει τέλο πάντων διάφορα πράγματα που τρέχουν παράλληλα, είναι το. Ένα άθλο, θα έλεγε κανεί από μόνο του. Ε, αυτό είναι ο άθλο, όχι τον ανέλητο Και το δεύτερο σε πνευματικό επίπεδο ήταν για μένα ένα συμβολικό βουνό, γιατί αυτό είναι που με γέννησε σαν ορειβάτη. Δηλαδή, ο περισσότερο κόσμο μέχρι εκείνη τη στιγμή που έγινε η κορφή του Εύρεστ, δεν με ήξερε σαν ορειβάτη, με ήξερε σαν τη μαμά του Κωνσταντί και του Γιώργου, σαν, την, ε, ε, σαν το στέλεχο τη εταιρεία τη οποία δούλευα. Δεν κάνουμε διαφήμιση, δεν τη λέω. Ε, οπότε εκεί. Γεννήθηκα και σαν ορειβάτη. Εκεί απέκτησε μία άλλη ιδιότητα. Απέκτησα μία ιδιότητα και την πίστεψα. Γιατί και εγώ έπρεπε να πιστέψω στον εαυτό μου. Και μέχρι τότε δεν τον πίστευα πολύ τον εαυτό μου σαν ορειβάτη. Και, και όλε οι αμυζητήσει που γινόντουσαν στο πρόσωπό μου, τι ορειβάτη είσαι, για χόμπι το κάνει, έχει όλου αυτού του βοηθού που. Γιατί για να ανέβει το έχει του Σέρπα, εννοείται. Και. Υπήρχαν αμφισβητήσει, του στείλω ότι ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είσαι επαγγελματία αθλήτρια. Και τι μας αμπονά, ότι είσαι ορειβάτη. Βέβαια, μετά καταλάβω ότι όλα αυτά, το πώ αισθάνεσαι, δεν κρίνεται από αυτά που σου λένε οι άλλοι. Αλλά... <laughs> Αυτό είναι ένα μάθημα που κάποιο πρέπει να φτάσει στην κορυφή του Everest για να το καταλάβει. <laughs> δηλαδή, ότι αυτά που μα λένε οι άλλοι. Ε... Ίσως να μην έχουν και τόση σημασία, αλλά κυρίω αυτά που πιστεύουμε εμείς. Είναι, είναι όντω ένα σημαντικό μάθημα. Ε, να πούμε λίγο για τον ντοκιμαντέρ, το οποίο προβλήθηκε αυτές τις ημέρες στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη, που είναι μια ταινία που ουσιαστικά ακολουθεί τη ζωή σου ε, με, μέσα στην οικογένειά σου, μέσα στο σπίτι σου, με τα παιδιά σου, με τον ε, σύντροφό σου, αλλά και το ταξίδι που έκανε στην Ανταρκτική. Ε, ε, είναι συγκλονιστικό το ντοκιμαντέρ. Πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Ε, εγώ το είδα και θέλω να ξεκινήσω από μία σκηνή. Όπου φαντάζομαι ότι κάθε γυναίκα που θα δει αυτή τη σκηνή θα ταυτιστεί με αυτήν. Είναι η σκηνή που η Βανέσα μετά από ένα ταξίδι, ε, όπου έχει κατακτήσει άλλη μία κορυφή, έχει περπατήσει στην Ανταρκτική, έχει φτάσει στο τελευταίο σύνορο. Του πλανήτη, στη μέση του πουθενά. Έχει αργήσει να φύγει η αποστολή λόγω κακοκαιρία, ενώ έπρεπε να επιστρέψει 2 του Γενάρη. Έπρεπε να επιστρέψει 2 Γενάρη ναι. και γυρίσαμε ε... αρχέ Φλεβάρη. Αρχές αρχές. Γυρίζει στο σπίτι τη, βγαίνει από το Ασανσέρ. Ο άντρα τη είναι άρρωστο με κορονοϊό στον καναπέ. Το παιδί τη είναι στο νοσοκομείο. Είναι, μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι ε, όπου δεν την υποδέχεται κανεί ουσιαστικά, γιατί γιατί είναι άρρωστη, γιατί έχουν συμβεί διάφορα. Και σκέφτηκα όταν είδα αυτή τη σκηνή ότι κάθε γυναίκα που οτιδήποτε και να έχει κατακτήσει, είτε έχει κατακτήσει την Ανταρκτική, είτε έχει κατακτήσει ένα meeting για το οποίο προσπαθεί μήνε, είτε έχει κάνει κάτι τέλο πάντων πολύ σημαντικό, έχει βγει για κάτι που έχει δουλέψει πάρα πολύ καιρό, όταν γυρνάει στο σπίτι τη. Το χάος του σπιτιού της είναι ίδιο, ό,τι και αν έχει καταφέρει. Και εκεί, ξαφνικά, όταν είδα αυτή τη σκηνή, επειδή το συζητούσα με τη φίλη που είδαμε μαζί το ντοκιμαντέρ, όταν είδα αυτή τη σκηνή, λέω: Κοίταξε, ρε, παιδί μου, τώρα. Αυτή η γυναίκα έχει πάει εκεί και έχει γυρίσει στο σπίτι. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να τακτοποιήσει καταρχά τι βαλίτσε τη. Θα τι βάλει μέσα. Να τι βάλει μέσα. <laughs> από το σανσέρ στο σπίτι. Ο άντρα τη είναι στον καναπέ. Ε, θα πρέπει να τακτοποιήσει τα παιδιά τη, το σπίτι. Ε, να κάνει ένα μπάνιο, στοιχειοδό. Να... Και εκείνη τη στιγμή αυτομάτω ταυτίστηκα μαζί σου. Αλήθεια σου το λέω αυτό. Και φαντάζομαι ότι όποια γυναίκα δει αυτό το ντοκιμαντέρ θα ταυτιστεί με αυτή τη σκηνή. Ανεξάρτητα από το, τον άθλο που έκανε εσύ πιο πριν. Ε, οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το σχολιάσουμε λίγο Σε σχέση με τα επιτεύγματα των γυναικών Γενικά ε, ε, έχω περάσει και άλλες τέτοιες στιγμές Που έχω γυρίσει από το Everest Και είναι σαν να μην έχει ανέξει ρουθούνη. Ενώ εγώ στο μυαλό μου τη δύναμη που παίρνω μετά τα, από τα βουνά είναι οπτικοποιώντα ε, οπτικοποιώντας τις εικόνες της επιστροφής και της επιτυχία. Ε, ποτέ όμως δεν είναι αυτό που έχω φανταστεί. Ε, πάντα Σε, πίστευα... Θα φαντάζεσαι ότι υπάρχει μια επιτροπή υποδοχής, κόσμος, κόσμος ειδικά το έβερεστε εννοείται, δεν το συζητώ. Δηλαδή έλεγα πω πω θα γυρίσει η πρώτη ελληνική γυναική ομάδα και στο αεροδρόμιο θα γίνει χαμός και καραμούζες, κανάλια και θα... Και έτυχε και στο να Εύερστη να, να, συ, να συμπίπτει η επιστροφή με τι εκλογέ και δεν ήταν κανεί. Okay. <laughs> δηλαδή ανοίγει η πόρτα και ήταν ο άντρα μου, τα παιδιά μου. Ευτυχώ ήταν και δύο-τρει άνθρωποι από τον ορειβατικό Σύλλογο που μου βάλανε ένα δάφτινο στεφάνι. <laughs> και λέω: Α, κάτι διαφορετικό συνέβη. Okay. Έγινε, συνέβη. Ναι. Καταγράφηκε. Αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω αν, ε, αν έχει να κάνει τόσο πολύ με το θέμα του ότι είναι μια γυναική αποστολή. Ε, Θεωρώ ότι οι γυναίκε είμαστε πολύ πιο ταπεινέ με τα επιτεύγματά μα, και ότι δεν είναι κάτι το οποίο το φωνάζουμε και δεν είναι κάτι το οποίο γενικά το προετοιμάζουμε και, το, και, και δημιουργούμε μεγάλη φασαρία γύρω από αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρξει μεγάλη φασαρία γύρω από, γύρω από ε, τέτοιου είδου επιστροφέ και όλα αυτά. Αλλά και μένα θα με έκανε να αισθανθώ λίγο πιο άσχημα, γιατί όλα αυτά τα ταξίδια στα οποία έχω φύγει, δεν έχω φύγει χωρί τύψει. Έχω φύγει πάντα με την έγνοια ότι ξέρεις, έχεις αφήσει τα παιδιά σου. Κάποιο θα μπορούσε να το δει αυτό αρνητικά. Ε, το έχουν δει πολύ αρνητικά και μάλιστα έχουν έρθει και τα παιδιά πίσω με, με κάποια λόγια που μου έχουν πει, που καταλαβαίνω ότι δεν είναι δικέ του σκέψει και ότι κάποιο άλλο τι έχει πει για αυτού. Ε, και... Αυτό πώ ήταν. Πώ το αντιμετώπισε, πρακτικά δηλαδή, Το αντιμετωπίζει. Σε ρωτώξε γιατί, Γιατί μπορεί κάποια γυναίκα που μα βλέπει, που μα ακούει, να, να έρθει μια αντίστοιχη κατάσταση. Όπου κάποιο έχει πιάσει το παιδί τη και του έχει βάλει λόγια, όπω λέμε στο χωριό μου, ε, για την ίδια του τη μαμά. Και το παιδί έρχεται πληγωμένο στο σπίτι και λέει: Μαμά, ξέρει τι, είπαν αυτό. Πώ το, το χειρίστηκε αυτό, Με αμηχανία τα χειρίζεσαι αυτά, γιατί ξαφνικά σου σκάει. Εκείνη την ώρα. Δηλαδή, ε, να, να πω και το παράδειγμα, τσακωνόμασταν για κάτι, διάβασα τα μαθήματά σου, όχι δεν τα διαβάζω, διάβασα τα μαθήματά σου και πιέζεσαι εσύ που μου το λες, εσύ που πας και ρισκάρεις τη ζωή σου και είναι να πεθάνει. Ε, τέτοια περίεργα ναι. τα οποία σου έρχονται ξαφνικά. Δεν τα περιμένει να σου έρθουν σαν. Σα, και σα και σα λε αυτό που, αυτός μου πώ μπορεί να το άκουσε το παιδί, από πού μπορεί ναι. να το άκουσε. Ή όπω ε, με όλα αυτά τα, τα ταξίδια θα χρεοκοπήσουμε, <laughs> μου είπε. <laughs> 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 ναι. Ε, ε, Εν πάση περιπτώσει, το αντιμετωπίζει όπω είπα στην αρχή με αμηχανία και μετά προσπαθεί όταν λίγο το επεξεργαστεί στο μυαλό σου να κάνει μια συζήτηση, η οποία έρχεται σε ένα δεύτερο χρόνο, λίγο πιο ανύποπτο δεν είναι πάνω στην ένταση τη στιγμή. Μέσα μου όμως δεν είναι ότι πληγώνομαι, είναι ότι μεγαλώνει αυτό το, αυτή Αυτές οι τύψεις τις οποίες κάθε φορά ε, έχω και δεν βγαίνουν από μέσα σου τα στερεότυπα επειδή τυχαίνει να κάνεις πράγματα. Θεωρείς ότι είσαι ανεπαρκής αγωνιός. Εγώ το θεωρώ πολλές φορές ότι ε, μου δημιουργείται αυτή η πληγή ότι είμαι ανεπαρκής αγωνιός. Αν ήσουν άντρας, θα πιστεύεις ότι θα είχες αυτού του είδους τις ε, τύψεις. Μπορεί και όχι. Ε, θεω, θεωρώ ότι... ότι... Σαν γυναίκα έχω περισσότερες τύψει γιατί μου έχουν περάσει και άλλες προσδοκίες ότι η γυναίκα είναι αυτή που πρέπει να κρατάει το σπίτι της εμ, πρέπει να κρατάει τον άντρα της Αυτά Βεβαίως. είναι όλα είναι, είναι πράγματα που τα έχω ακούσει και σε μικρή ηλικία mm -hmm. και μέχρι και την περίοδο που ζούσαν οι γονείς μου γιατί τους έχασα μέσα στον κορονοϊό το 2020 έφυγε και η μαμά μου το, και ο μπαμπά μου μαζί κοντά κοντά ο στον άλλον αλλά κάθε φορά που γύριζα από ένα ταξίδι γιατί το ζήσανε το Everest, μου λέγανε τώρα τελείωσε. Τώρα στον άντρα σου, τώρα. Ε, ναι, Πήγε ΕΒΕΡΣ. Να, ναι, ναι. Τι άλλο θέλει, Κυρία μου, Πού θέλει να πα αλλού. Ναι, ε, ε, ε... ναι ισχύει. Κι ε, τι σκέφτομαι ότι μερικέ φορέ ακριβώ επειδή έχουμε μά, μάλλον μεγαλώσει τα ίδια χρόνια, ε, επειδή μα μεγαλώσαν με αυτόν τον τρόπο, ότι οι γυναίκε είναι αυτέ οι οποίε κρατάνε το σπίτι, οι γυναίκε είναι αυτέ οι οποίε κρατάνε τα παιδιά και όλα τα σχετικά. Ε, και ένα άλλο, έτσι, μια άλλη σκέψη που έκανα βλέποντας το, το, ντοκιμαντέρ είναι ότι αν δεν βρεις στη ζωή σου έναν σύντροφο που να μπορεί να καταλάβει την ανάγκη σου και το όραμά σου, γιατί εσύ ουσιαστικά είχες ένα όραμα, είχες ένα, ένα σχέδιο στο μυαλό σου, ένα σκοπό ε, και παράλληλα δουλεύοντας, γιατί να το πούμε και αυτό, δεν είσαι κάποια πλούσια κυρία που κάνει το χόμπι τη, mm -hmm. δουλεύει παράλληλα. Και τρέχει και τα παιδιά. Και... Έχει όμω έναν σύντροφο ο οποίο είναι πολύ υποστηρικτικό. Να το δώσουμε λίγο αυτό. Αυτό <laughs> πραγματικά έχει περάσει από πάρα πολλά κύματα. Ε, και στην αρχή νόμιζα ότι δεν είναι υποστηρικτικό. Ε, αλλά τελικά ήταν αυτό ο οποίο έκανε τη. Το όνειρο μου πραγματικότητα, γιατί αν δεν ήταν αυτός τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο το αξιολογείς δυστυχώ όταν τελειώνουν τα πράγματα και ευτυχώς που τελικά μείναμε μαζί και έχουμε αυτή την ε την κατάσταση της αλληλοκατανόησης mm -hmm. ε, η οποία μας έκανε να ε, να δεθούμε και λίγο περισσότερο γιατί τώρα πια δεν μιλάμε πια σαν σύντροφοι άντρας γυναίκα αλλά αντιλαμβανόμαστε και κάποια άλλα πράγματα που σχετίζονται με την αγάπη μας για τη φύση γιατί και εκείνο ε, είχε όνειρα να κάνει ε, όχι αναβάσεις σαν τι δικέ μου δεν του άρεσε τόσο πολύ αλλά του άρεσε αναρρίχηση ε, είχε όνειρα για ταξίδια ήταν διαφορετικά, αλλά κάθε φορά για να γίνει το όνειρο του ενός πρέπει κάποιος άλλος να κάνει λίγο πίσω ε, και νομίζω ότι εκεί είμαστε. Δηλαδή, Αυτή η λέω... ισορροπία, ισορροπία για να βρεθεί απαιτεί ε, εκτός από χρόνο που το, αντιλα... το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ε, τι άλλο μπορεί να απαιτεί. Να και μια θέλει πολύ καλή, καλή επικοινωνία καταρχήν. Εμεί, νομίζω, φάνηκε και στην ταινία: το, το πρωί πίνουμε καφέ έξω από το σπίτι το και είδα, προσπαθούμε ναι. να, να βάλουμε λίγο. Της, γιατί μέσα στο σπίτι γίνεται τόσο πολύ φασαρία, δεν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον άλλον ουσιαστικά. Για να πούμε ποιο θα κάνει τι, να μοιράσουμε λίγο τι δουλειέ μα. Mm -hmm. Και να πούμε ότι σήμερα αυτό είναι το πρόγραμμά μου, αυτό είναι να κάνω. Η επικοινωνία είναι το νούμερο ένα. Είστε ομάδα. Είμαστε ομάδα. Ε, όχι πάντα. Αλλά τις περισσότερες φορές είμαστε ομάδα και αυτό είναι για μένα το, το σημαντικό, δηλαδή ακούει ο ένας τον άλλον. Ε, ακούει ε, ουσιαστικά, όχι ακούει και αλληλοκαταγωγόμαστε, ναι. αλλά ακούει ο ένας τον άλλον και, και μπορούμε έτσι να ξέρουμε ανα πάσα στιγμή τι έχει ο άλλος ανάγκη. Πώς, πώς είναι να κοιμάσαι στους μείων 40 βαθμούς Κελσίου, Βανέζα? <laughs> ε, Κοίτα, επειδή εγώ γενικά στον ύπνο και στο φαγητό είχα αυτό το, το θετικό. Οι ορειβάτε δύο προβλήματα έχουν. Ένα ότι όταν αρχίζει και ανεβαίνει το υψόμετρο δεν μπορούν να κοιμηθούν και εννοείται ότι κόβεται και η όρεξη. Ε, το ίδιο σημαίνει και με το κρύο. Θέλεις να, 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 πεις ότι είναι η ταλαιπωρία που περνάω μέσα σε αυτή την πόλη η πόλη που, που μεγαλώνω τα παιδιά μου ή όλη αυτή η φασαρία που ξαφνικά εκεί που βρίσκεσαι στη μέση του πουθενά, ακόμα και αν έχει μείον 40 είναι ησυχία και με κάνει να θέλω να κοιμηθώ όσο το δυνατόν περισσότερο και αυτό είναι το, το θετικό μου θέλεις να πεις ότι είναι έτσι φτιαγμένος ο οργανισμός για μένα ήταν κάτι το οποίο είναι φυσικό δηλαδή τελειώνει η μπαταρία μου μετά από όλο αυτό το κρύο και κοιμάμαι για κάποιους δεν είναι δεδομένο αυτό, οπότε έτσι δεν έχουν και πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια και δύναμη την, την επόμενη μέρα. Αλλά για μένα είναι το ατού μου και αυτό που μου δίνει δύναμη. Τρώω πολύ και κοιμάμαι πολύ. Ωραίο αυτό. Τρώω πολύ και κοιμάμαι. Να <laughs> <θα> το κρατήσουμε <laughs> αυτό το πολύ. Ε, Επίση, κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση βλέποντα το, το ντοκιμαντέρ είναι καταρχά ότι έχει εξαιρετική φωνή. Έχει πολύ ωραία φωνή και τραγουδά πάρα πολύ ωραία. Γιατί έχει μια σκηνή μέσα στο ντοκιμαντέρ που αρχίζει να κάνει κρύο, αρχίζει και χαλάει ο καιρό και εσύ τραγουδά το... το τρελαίνο με τη σβήση μια... μια κρυώνω μια ζεσταίνω. Και λέω, Τι θεά είναι αυτή, τι απίθανη τι, τι τύπησα είναι αυτή που το αντιμετωπίζει. Έχω την αίσθηση ότι ό,τι και να σου συμβεί, το αντιμετωπίζει με χιούμορ. Πώ να το αντιμετωπίσει αλλιώ. Δηλαδή είναι ένας τρόπος για να μπορέσεις να ξεπεράσεις το φόβο σου γιατί ε, πραγματικά έχεις κάποιες στιγμές και την αίσθηση του, του, φόβου ή της ταλαιπωρίας οπότε αν το αντιμετωπίσεις με χιούμορ ή με τραγούδι ε, λίγο θα, θα... περάσει πιο ανεμακτά η όλη κατάσταση αυτή. Σε αυτά τα ταξίδια όλα που έχεις κάνει, σε όλες αυτές τις αποστολές, προσπαθώντας και κατακτώντας τελικά και τις επτά κορυφές του κόσμου, υπήρξε κάποια στιγμή που φοβήθηκες, που είπες «Τι κάνω ρε φίλε, τι κανω ρε φιλε τι κάνω εδώ. Δεν υπήρξε στιγμή που φοβήθηκα ότι δεν θα γυρίσω πίσω με την έννοια ότι ήταν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί αυτό για μένα ήταν δεδομένο ότι έπαιρνα όλες τις, ε, τις προφυλάξεις ώστε να γυρίσω πίσω. Δηλαδή υπήρχε στιγμή που στην ομάδα δημιουργήθηκε η ρήξη γιατί εγώ ήμουνα όχι δεν θα το κάνουμε γιατί δεν είναι ασφαλές και το άλλο μέλος της ομάδας έλεγε όχι θα κάνουμε αυτό και ή εγώ θα το κάνω μόνο μου χωρίς εσένα ή οτιδήποτε. Ε, για μένα η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα. Δεν φοβήθηκα λοιπόν ποτέ για το θέμα της ασφάλειας. Αλλά έχω περάσει τρελή ταλαιπωρία. Στην οποία εκεί έλεγα εγώ τώρα γιατί το κάνω αυτό και έχω πληρώσει κιόλα <laughs> για να το κάνω. Και πολλά φαντάζομαι. Και πολλά. <laughs> ε, οπότε ε, σε αυτές τις στιγμές το, το τραγούδι και το χιούμορ Νομίζω ότι με έχουν βοηθήσει. Σωσαν. Ναι, ναι, ναι. Τι σου έλειψε πιο πολύ σε αυτά τα ταξίδια. Εντάξει, προφανώ τα παιδιά. φαίνεται και όλα το, το είδαμε και στην ταινία και σε στιγμέ που συγκινήθηκε. Τι σου έλειψε από πρακτικά πράγματα. Γιατί στην Ανταρκτική, κάποια στιγμή εγκλωβιστήκατε σε ένα σημείο όπου έπρεπε να μείνετε 20 μέρε μέχρι να φτιάξει ο καιρό mm. για να μπορέσετε να να έρθει το αεροπλάνο να σα πάρει να φύγετε. Πρακτικά, τι σου έλειψε εκεί. Ε... Θα το πιστέψεις να μας πω ότι δεν μου έλειψε τίποτα, δεν μου λείπουν πράγματα υλικά, ε, αντιθέτως ήταν μια περίοδος που ενώ ήμασταν εγκλωβισμένοι και όλοι οι άλλοι είχαν έτσι την ένταση πως θα φύγουμε, τι θα κάνουμε, με ένοιαζε πότε θα φύγουμε, αλλά επειδή είχα το βιβλίο μου στο, στο κινητό με το power bank μου, ε, εκεί αισθανόμουν ότι ναι, έχω κάτι να κάνω... Ε, είναι πολύτιμος ο χρόνος που μπορώ και δεν χρειάζεται να επικοινωνήσω ή να ε, αρχίσω να μιλάω και να κάνω πράγματα της δουλειάς, γιατί τώρα δεν έχω καμία άλλη επιλογή, μπορώ να κάτσω εδώ και να ξεκουραστώ. Άρα δεν μου έλειψε κάτι. Φαγητό είχαμε, ε, με την έννοια της, του φαγητού του βουνού, ναι. όχι... Ντάξει. Προμήθειες. Ναι, okay. προμήθειες. Αυτό που, ε, που είχατε, <laughs> αυτό ναι, που έπρεπε ναι. να έχετε. Ναι. Ε, θέλω να μιλήσουμε λίγο... Κλείνοντα αυτή την κουβέντα για το κομμάτι τη κλιματική αλλαγή. Γιατί είναι κάτι το οποίο το ανέφερε κιόλα στο, στο ντοκιμαντέρ που, ε, που, που είδαμε. Ε, Πηγαίνοντα σε αυτά τα μέρη όπου βλέπει και τι αλλαγέ σε πράγματα τα οποία θεωρεί αιώνια. Mm -hmm. Του πάγου, ας πούμε. Αυτό πώ το βίωσε εκεί. Κοίτα, Το ταξίδι στην Ανταρκτική, όταν ξεκίνησα να το σχεδιάζω, ε, άρχισε να έρχεται να σε μένα μια πληροφορία που σχετιζόταν άμεσα με την κλιματική αλλαγή, γιατί η Ανταρκτική είναι το ψυγείο τη γη. Έτσι τη λένε, το ψυγείο τη γη. Mm -hmm. Και όσο το σχεδιάζα, γιατί θέλει ένα-δύο χρόνια σχεδιασμό πιο πριν και ήμασταν και μέσα στον κορονοϊό, έγινε και πρέσβηρα το Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Έτσι, όταν πήγα στην Ανταρκτική, είχα δύο σκοπού. Ο ένα ήταν ο προσωπικό να ανέβω στο βουνό και ο δεύτερο ήταν σαν. Ε, παρατηρητής ο οποίος δεν είναι επιστήμονας να γυρίσω και να φέρω πίσω ε, πληροφορίες για το πώς κάποιος αντιλαμβάνεται αυτή την αλλαγή Οφείλω να σου πω ότι στην αρχή δεν αντιλαμβανόμουν ποια αλλαγή συμβαίνει στην Ανταρκτική μέχρι ε, που είχαμε κάποια συνεντεύξεις εκεί με μετεωρολόγους ε, που μου είπαν ότι εδώ στην έρημο γιατί η Ανταρρυκτική είναι μια πολική έρημος κανονικά δεν θα έπρεπε ούτε θήλες να έχει ούτε να να, να να πέφτει νερό από τον ουρανό precipitation το λένε στα αγγλικά το λέμε πέφτει νερό γιατί είτε σε μορφή βροχή, είτε σε μορφή χιονιού ε, στην έρημο δεν πέφτει νερό δηλαδή ο πάγος είναι αιώνιος αλλά πάγος, πάγος. Ε, και εκεί Ξαφνικά βλέπεις ότι επειδή θερμαίνονται οι ωκεανοί και αρχίζουν και δημιουργούνται οι οι οποίοι ψύχονται, έχει αλλάξει άρδιν το κλίμα και αυτό ήταν και ο λόγος που μείναμε και λόγω κακοκαιρία, πολλές μέρες uh, stranded, <laughs> <laughs> όπως λέγανε και στην Ανταρκτική και οι ξένοι. Ε, το βίωσα λοιπόν στην αρχή σαν ένα discomfort και μετά σαν ένα τρόπο να καταλάβω ότι ρε παιδί μου αλλάζουν τα πράγματα και όταν γυρίσα στην Ελλάδα που είναι μια, μια τεράστια συζήτηση από μόνη της δύο μήνες αφού του είχα γυρίσει βίωσα και μια μεγάλη πυρκαγιά mm -hmm. στο σπίτι κοντά το εξοχικό που μεγάλωσα και συνδέοντα αυτά τα δύο γεγονότα, κατάλαβα ότι μπορεί εγώ να έχω πάει και να έχω δει του πάγου να λιώνουν, αλλά τελικά αυτοί οι πάγοι που λιώνουν και το χαλασμένο ψυγείο τη γη είναι που δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που έρχονται και χτυπάνε και τη δική μα πόρτα. Την πυρκαγιά που μπορεί να κάψει το δάσο. Το σπίτι σου, να αλλάξει τη ζωή σου, να έχει ε, επίδραση στην ποιότητα ζωή σου. Το γεγονό δηλαδή ότι τώρα πάμε στο βουνό με τα παιδιά μου που θέλουμε να, να, κάνουμε σκι ή θέλουμε τέλο πάντων να έχουμε αυτού ε, αυτούς τους κλασικούς χειμώνες και τα καλοκαίρια τα οποία είχαμε στο, στο παρελθόν και τα έχω ζήσει μεγαλώνοντας και πίστευα ότι θα τα ζήσω και με τα παιδιά μου και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πια αυτές οι συνθήκες είναι είτε ένα αφόρητο καλοκαίρι που δεν μπορείς να κάτσεις έξω και να κάτσεις κάτω από τον ήλιο ε, είτε... Ε, δεν και... μπορείς να ζήσεις χωρίς κλιματιστικό θεωρώ πια ναι. ε, κάτι το οποίο εμείς που έχουμε μεγαλώσει τη δεκαετία του 80 για παράδειγμα, ε, Κρύβε okay. λόγια. Ναι, ε, τα κρύβω, οκ. Okay. <laughs> είναι, είναι ασύλληπτο. Δεν μπορεί να ζει χωρί χωρίς κλιματιστικό πλέον στην Ελλάδα. Αυτά είναι λοιπόν τα ερωτήματα και γενικά ε, να καταλάβει ο κόσμο ότι θα πρέπει να αρχίσει από μόνο του και η, από μόνη τη κάθε μία και από μόνο του καθένα. Γιατί και σαν γυναικείο οργανισμό ε, που ουσιαστικά αυτό ήταν ο enabler, αυτός, ε, ο οργανισμό, ο woman Can Be ήταν αυτό που μάζεψε όλα αυτά τα χρήματα για τι αποστολέ και. Ε, να, και, και μου έδωσε τη δυνατότητα να πάω σε αυτά τα μέρη αλλά το σημαντικό είναι να, να καταλάβουμε ότι θα πρέπει όλοι μας και όλες μας να ε, πολεμήσουμε και να κάνουμε δράσεις να αποφασίσουμε να έχουμε ανθρώπους σε θέσεις ευθύνης στους πολιτικούς μας εννοώ οι οποίοι θα ενδιαφέρονται για αυτό το κομμάτι για το κομμάτι του κλίματος και θα κάνουν πράξη ε, και τις, ε, δεν θα λέμε απλά κάτι πρέπει να κάνουμε να, θα βάζουν προγράμματα και μέτρα για, για το climate justice, το climate ε, resilience, έτσι τα λέμε αγγλικά, αλλά δυστυχώς είναι έννοιες που πολλές φορές δεν έχουν... Ναι, εντάξει, υπάρχει η μετάφρασή τους. Υπάρχει. Και είναι και τρομακτικό και το πόσο, και ίσως θα μπορούσε να είναι και μια άλλη κουβέντα αυτή, ένα επόμενο, μια επόμενη συζήτηση, μια σειρά ολόκληρη με podcast, το πόσο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις ζωές μας, και κυρίω στι ζωέ των γυναικών. Γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση στι γυναίκε η κλιματική αλλαγή, με πολλού και διάφορου τρόπου. Γιατί πάντα οι γυναίκε είναι οι φροντιστέ, πάντα οι γυναίκε είναι αυτέ οι οποίε είναι έξω, ακόμα και την ώρα που γίνεται μια πλημμύρα, για παράδειγμα. Γίνεται μια δυνατή βροχόπτωση και ακολουθεί μια πλημμύρα. Κάτι το οποίο το ζήσαμε πρόσφατα και στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι έξω είναι οι γυναίκε, οι οποίε είναι στο δρόμο είτε για να φροντίσουν. Ε, τις μεταφορές και τις, ε, τη φροντίδα του σπιτιού, των παιδιών, των ηλικιωμένων κλπ. Ε, ποιο είναι το επόμενο βήμα τώρα Βανέσα? τι, τι είναι, ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον. Για μένα αυτή την εμπειρία που έζησα θέλω ε, όλα αυτά τα μαθήματα να τα μεταλαμπαδεύσω. Αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που πέρα από τον ντοκιμαντέρ που φτιάξαμε και σχετίζεται με μια προσωπική, τέλος πάντων, έτσι, εμπειρία και την εμπειρία της οικογένειας που έχει άμεση σχέση με το κομμάτι της γυναικείας ενδυνάμωσης έχει δημιουργηθεί από την Ανταρκτική και ένα άλλο μίνι ε, ντοκιμαντέρ, δηλαδή δεν είναι μία ώρα και τριάντα λεπτά, είναι 25 λεπτά, όπου εκεί φαίνονται ε, περισσότερο κομμάτια της φύσης και υπάρχουν και συνεντεύξεις με διδάγματα για το... Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη μακρινή ήπειρο και πώς αυτό μας επηρεάζει. Και το επόμενο μου βήμα είναι σε όψα μέρη πηγαίνω, γιατί δεν θέλω να σταματήσω να ανεβαίνω βουνά. Θα ήθελα ιδανικά να ανεβαίνω όσο το δυνατόν μέχρι τα 80 μου, σαν το Mick Jagger που είναι στη σκηνή. <laughs> Okay. <laughs> Κάπω. <laughs> ε, θα ήθελα λοιπόν αυτέ τι εικόνε να τι φέρνω πίσω, γιατί με εικόνε μπορεί κάποιο να μιλήσει και να δώσει παραδείγματα. Και πλέον δεν είναι εικόνε τα ντοκιμαντέρ των ε, μία ώρα, μία μισή που ήταν του National Geographic, αλλά μικρά σόρτ κλιπάκια. Είναι τα 15 δευτερόλεπτα του Instagram. Που σου δίνουν όμω την, την εικόνα την και σου δημιουργούν εικόνα. συναισθήματα. Ε, αυτό για μένα νομίζω είναι το στοίχημα που θέλω να κερδίσω από εδώ και στο εξή και να μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορώ δηλαδή με τις δραστηριότητες μου είτε αυτό λέγεται ότι πάω ε, κάπου και μαζεύω δείγματα από κάποια σημεία που ένας επιστήμονας δεν θα μπορέσει να φτάσει ε, γιατί τα να πραγματικά είναι αυτά που επηρεάζονται δυσανάλογα από την κλιματική κρίση και οι ωκεανοί αλλά και τα ψηλά βουνά. Και το σημαντικό είναι ότι όταν βρίσκεσαι σε αυτά τα σημεία, να μπορεί να φέρνει πίσω πληροφορίε είτε σε φυσική μορφή είτε σε μορφή εικόνων. Αυτό είναι και ο στόχο μου, αυτό είναι και ο στόχο και του Αγούμαν Be πέρα από το θέμα τη γυναική ενδυνάμωση. Γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε για το θέμα τη κλιματική κρίση. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρε, πραγματικά. Δεν το κλείνω κι εγώ το θέμα, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που ανοίγουν το ένα μετά από μετά το, το άλλο. Το άλλο. <laughs> σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσά που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο και που το ακούσατε. Είτε στο Spotify, είτε στα Google Podcast, είτε στα Apple Podcast και στο YouTube φυσικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe. Να ευχαριστούμε φυσικά και την Μευγάλ για την ευγενική τη χορηγία, γιατί χάρη σε αυτήν υλοποιείται αυτό το podcast. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.